Η Ελλάδα που χυμάζεται από την ανθρωπιστική και όχι μόνον κρίση χρειάζεται βοήθεια για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη ροή των προσφύγων. Το μεγάλο αυτό ζήτημα πρέπει άμεσα να επιληθεί και μάλιστα φαίνεται ότι απειλώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλώντα και την Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και έξαρση ρατσιστικών συμπεριφορών αν άμεσα δεν δοθούν κατευθυντήριε λύσεις προκειμένου να ελεγχθεί απόλυτα λέει ανάμεσα στα άλλα για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Ο πρόεδρο τη τοπική οργάνωση τη Νέα Δημοκρατία στη Δράμα, Κωνσταντίνο Κόντο. Αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά μια μεγάλη δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι πριν λίγο καιρό και μα απασχολεί ακόμα, μιλούσαμε για την ανάγκη αλληλεγγύη στην Ευρώπη για οικονομικά προβλήματα. Σήμερα μιλάμε για την ανάγκη αλληλεγγύη στην Ευρώπη εν ώψη τη προσφυγική μεταναστευτική κρίση. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη πρέπει να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων και οι πολιτικέ ηγεσίε ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει ελάφρυνση τη χώρα από το αριθμό, τον αριθμό των όγκων των προσφύγων μεταναστών που θα πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα. Πρέπει να τρέξει δηλαδή, το πρόγραμμα επανεγκατάσταση των προσφύγων από τη χώρα μα προ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώ επίση και επιστροφή μεγάλου αριθμού στα παράλια τη Τουρκία. Τούτο σημαίνει πρώτον, οργάνωση και σχέδιο από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση και δεύτερον, χρηματοδότηση επαρκή από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σε μια χώρα που χυμάζεται από την κρίση, σε μια κοινωνία που χυμάζεται από την κρίση, ακριβώ για να αποφύγουμε. Ρατσιστικέ εξάρσει, πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι που ξεριζώνονται από τον τόπο του, με χρήματα τα οποία όμω δεν διαθέτει η Ελλάδα, αλλά με χρήματα τα οποία θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί αλληλέγγυα στην προσπάθεια αυτή όχι μόνο τη Ευρώπη, αλλά και τη ελληνική ακόμα κυβέρνηση. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να διευθετήσουμε το ζήτημα. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αυτή τη στιγμή πεδίο αντιπαράθεση.